Λοιπόν, το θέμα είναι η ατομική προπόνηση στην επίθεση. Πάλι θα χωρίζουμε σε τρία μέρη, η τεχνική, η αντίληψη και η μέθοδη. Okay. Now, the first is a short repetition from yesterday, which is our small definition of playing ability. And as you remember, we said we need the different action the player is using, which was in our example yesterday, to go around to the right side, go around to the left side, using the right dribbling, using the left dribbling, which is the technical dimension. Πάμε πάλι στον ορισμό του τι είναι η ικανότητα παιχνιδιού, που απαντήσαμε χθες και είπαμε ότι είναι κυρίως οι διαφορετικές πράξεις και οι εναλλαγές και οι επιλογές που έχει κάποιος αθλητής. Και θυμίσε το παράδειγμα που είχαμε από χθες, ότι πάει δεξιά με τρίπλα με το δεξί χέρι, πάει αριστερά με τρίπλα με το αριστερό χέρι, όσοι ήσταν χθες εδώ θυμάστε. Αυτό στην ουσία, ας πούμε, συνοψίζει την ικανότητα παιχνιδιού. In the second slide, you can see how important the techniques are because they build the basis of the individual performance. Εδώ βλέπουμε στο σχήμα πόσο σημαντική είναι η τεχνική, γιατί στην ουσία χτίζουν τις ικανότητες του κάθε αθλητή για παιχνίδι. So what we need, or what we want to develop, is our players that are variable in their positions and especially variable in their actions. So shooting from one side, shooting from the other side, shooting from different positions, going around to the right, to the left. And this depends on the techniques. Αυτό που μας δίνει αυτή η διαφοροποίηση είναι, παράδειγμα, να έχουν επιλογές οι παίκτες και στις θέσεις, αλλά κυρίως στις πράξεις, στο τι κάνουν. Και ανέφερε χαρακτηριστικά στο σουτ, να προσπαθούν από πάνω, από κάτω, δεξιά, αριστερά, δηλαδή να μην είναι σε ένα πράγμα μόνο. And the better the individual performance is, the easier it is to combine this in groups of two or three players and to have the small group cooperation out of this. Όσο πιο καλή λοιπόν είναι η τεχνική, η ατομική τεχνική του κάθε παίκτη, είναι πιο εύκολο να περάσει το επόμενο στάδιο όπου υπάρχει συνεργασία ενός μικρού γκρουπ ατόμων. Και έχει κάποιες επενδύσεις συνεργασίας, σταυρούς, πάντων, μπλοκ. Όλα αυτά απαιτούν τη βασική τεχνική για να μπορέσουν να περάσουν το επόμενο στάδιο. So, if one player is not able to go to the gap and pass the ball at the right moment, and the other is not able to come around and to shoot individually, then crossing is not possible. So, it depends on the individual skills. Αν, λέει παράδειγμα, κάποιος παίκτης δεν έχει την ικανότητα να μπει πολύ γρήγορα στο κενό, να δεσμεύσει και να δώσει με σιγουριά την πάσα προς τα πίσω, αλλά κι άλλος παίκτης δεν μπορεί να πάρει την μπάλα σε κίνηση και να πάει γρήγορα στο σουτ, τότε η σωστή χρήση του σταυρού δεν είναι δυνατή. And from the small group cooperation, we come to the top of the pyramid, which is all the moves and activities we have in the team. 4, 5, 6 players involved. They are only useful if we have the individual performance. Because at the end of these actions, one player must make a decision. And decision is depending on his individual performance. Αυτό μας οδηγεί στο επόμενο στάδιο που είναι οι συνολικές κινήσεις μιας ομάδας, το τι κάνει τέλος πάντων στο παιχνίδι, ο σχεδιασμός στο παιχνίδι, αλλά όλα αυτά στην ουσία οδηγούν πάντα ότι στο τέλος ότι ένας παίκτης κάποια στιγμή πρέπει να πάρει μία απόφαση. Αν ξαναγυρνώντας τη βάση αυτά δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, δεν μπορούμε να το έχουμε. Άρα βλέπω ότι βασίζεται πάρα πολύ το συλλογικό παιχνίδι μιας ομάδας από την ατομική ικανότητα ενός παίκτη. Okay. Now, the techniques are in attack. First of all, ball handling and dribbling. Second is pass and catch. Third is to throw. And number four, I call it basic attack moves. Τώρα, οι τεχνικές είναι η χρήση της μπάλας και η τρίπλα, η λαβή και η πάσα, η ρήψη και οι βασικές επιθετικές κινήσεις. Now, first we go to ball handling and dribbling. And this is something which handball is not so popular. Basketball players or basketball coaches, they like it more. But from my point of view, I think we need the dribbling very much. We need it with the right and the left hand to go to one and to the other side.
Ναι, πάμε στο πρώτο, το κράτημα της μπάλας, η χρήση μάλλον της μπάλας και το τριπλάρισμα. Αυτό δεν είναι λέει, τόσο δημοφιλή στο hardball, δεν ασχολούμαστε πάρα πολύ με αυτό. Το βλέπουμε κυρίως στο μπάσκετ, οι προπονητές του μπάσκετ το συμπαθούν περισσότερο. Κατά την άποψή του θα πρέπει να κάνουμε πολύ τρίπλα και θα πρέπει μάλιστα να κάνουμε το δεξί με το αριστερό χέρι. We need it in different speed and we need it in different direction, forward, backward and sideways. Τη χρειαζόμαστε σε διαφορετικές ταχύτητες αλλά και σε διαφορετικές κατευθύνσεις, μπροστά, πίσω, πλάγια. We need it with a change of directions and the last but the most important point, we need it without constant observation of the ball. Το χρειαζόμαστε να σε αλλαγή κατεύθυνση, αλλά κυρίως το πιο σημαντικό να μην έχουμε τα μάτια μας σταθερά πάνω στην μπάλα. Θα πρέπει να τριπλάρει κάποιες φορές να βλέπει την μπάλα. Okay. Now, just to give you an example, we have this scene of a match, which is girls 11 and 12 years old. We have the blue team in defense. They are working with man-to-man full court without any help. So the orange team is in attack, and the orange team they are performing like we said yesterday. Everybody tries to be the most dangerous player, which means if you're in possession of the ball, go with high speed towards the goal. And that's everything. Ναι, εδώ βλέπουμε κοριτσάκια 11-12 χρονών, τα μπλε είναι σε άμυνα, τα πορτοκαλί σε επίθεση και λειτουργούμε τη βασική αρχή ότι πρέπει κάθε φορά αυτός που έχει την μπάλα, αυτή που έχει την μπάλα να είναι πιο επικίνδυνη. Πρέπει να πηγαίνει σταθερά στο παιχνίδι. Παίζουν εννοείται man-to-man σε όλο το γήπεδο χωρίς βοήθειες. And if the way is free, they have to go. Especially when the defense is going away. Just see, she's winning the one-on-one situation. But now, this defender here, she's going away. So the way is open. Nobody tries to stop. Okay, you have to go. Ναι, βλέπουμε τώρα ότι στην ουσία κινείται μόνη τη η παίκτρια. Κερδίζει πολύ ψηλά το ένα εναντίον ενός και διασχίζει όλο το γήπεδο χωρίς να πάει κάποια αμυντικός επάνω της. Μέχρι και η τελευταία αμυντικός της ουσία φεύγει από μπροστά. Άρα θα πρέπει κανονικά να πάει μέχρι το τέλος να βάλει τον γκολ. And you see, it's not all the time the same girl. This is number three. There are different girls, but everyone tries to go with high speed. They see if some other players are free. Okay, and they go with a high speed. This is what every one of them has to do. Και βλέπουμε ότι δεν είναι πάντα η ίδια. Πριν ήταν το νούμερο 3, τώρα είναι κάποια άλλη. Όπως επίσης παρακολουθούν και βλέπουν ποια είναι σε πιο καλή θέση για να πάρει την μπάλα. Αυτό είναι τελικά αυτό που πρέπει να κάνουν όλες. Να τίθενται με μεγάλη ταχύτητα προς την εστία. Okay, now this was with a very open defense. You see the same girls now in light blue. You see the defense in white, which is closer to the 9-meter area. So this is now situation against maybe 1-5 defense. But the players, they use the dribbling very well. Especially those two girls, they use the dribbling with the second hand. They are right-handed players. But they use the dribbling with the left hand to go to the gap. Εδώ βλέπουμε μια άλλη περίπτωση που η άμυνα είναι περισσότερο 1-5, δηλαδή πιο πίσω. Εδώ βλέπουμε τα δύο αυτά κορίτσια τα οποία χρησιμοποιούν την τρίπλα πάρα πολύ σωστά και μάλιστα όχι με το κανονικό του χέρι. Με το άλλο χέρι, είναι δεξιό και χρησιμοποιούν τρίπλα με το αριστερό χέρι. You can see here, one bounce, left hand and then shooting. Εδώ βλέπουμε πώς χρησιμοποιούν. We use it for preparation of screening. So this is what you see here. And what you see here, the tall girl is setting the screen, and this one, left hand, shooting with right. Εδώ βλέπουμε πώς το ένα σαν πίπο του λειτουργήσε, χρησιμοποίησε ένα screen και τη χρήση του κενού από την άλλη με την τρίπλα. Λειτουργήσε βοηθητικά η τρίπλα στον λειτουργήσε. Left hand and shooting with right. They all go one bounce with the left hand and shoot up with the right. Screen is the same. We use the dribbling as preparation for the screen. Because for the screen it's very important that, first of all, in the first step, the attacker with the ball is drawing the defense to one side. Then the screen is set it, and then the attacker with the ball is changing direction. So the defense is touching the screen, but not the screen is touching the defense, which is charging.
Εδώ βλέπουμε πως το screen στην ουσία είναι η τρίπλα μάλλον χρησιμοποιείται ως βοήθεια και προετοιμασία για το screen. Ο επιθετικός με την μπάλα θα τραβήξει τον αμυντικό στη μία πλευρά να στηθεί το screen και έτσι κατά κάποιο τρόπο η άμυνα να πέσει πάνω στο screen και όχι το αντίθετο που στο χάρτη δεν επιτρέπεται. Και βλέπουμε πως χρησιμοποιείται αυτή η συνεργασία. So, if you are good in dribbling and changing direction, then you can create this situation. You will see it now in the following scene again. You see the girl change direction and then using the screen. Αν κάποιο παιδί είναι καλό στην τρίπλα, τότε είναι πολύ καλό στο να αλλάζει κατευθύνσεις. Οπότε αυτό το πράγμα το χρησιμοποιεί μετά στο παιχνίδι, όπως έδειξε στην εικόνα, πώς χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο κορίτσι το screen για να περάσει στο κενό. But all the time, dribbling and observation. You have to look at the ball, you don't see the screen, and you're missing the right moment to make still, in international handball, we have players like the centre-back player of the Spanish national team, he's now in Hungary, they're using the dribbling, and use the dribbling for one-on-one situations, for moving sidewards and cooperation with the pivot or with other players. So you see how he's bouncing the ball and dancing in front of the defense, scoring himself. Εδώ βλέπουμε σε ψηλό επίπεδο ο τεχνικός της Εθνικής Ισπανίας πώς χρησιμοποιεί την τρίπλα σαν τακτικό μέσο στην ουσία για να μπορέσει να χορέψει την άμυνα, να μπορέσει να βρει το κενό για να διεισδύσει. But every time they use the short bounce, just to enlarge the space of their movements. Χρησιμοποιούν πάντα μία μικρή, ένα προχτήμα της μπάλας, μία τρίπλα για να μεγαλώσουν το εύρος της κίνησής τους. Very good is to be seen here, change direction and bounce pass to the pivot. Εδώ φαίνεται πολύ καθαρά, αλλαγή κατεύθυνσης και πέρασμα της μπάλας στο pivot. Change speed, bounce on the spot and then accelerate. Αλλαγή ταχύτητας, αλλαγή ρυθμούς. Χτύπημα στο ένα σημείο, αλλαγή direction, αλλαγή κατεύθυνση, πάσα. So he was a little bit slower in the center, then accelerating again. Εδώ αργά μέχρι το κέντρο για να ελέγξει, μετά πολύ γρήγορα μέσα στο κενό. And the last one is very nice, it's in the center, it's against three defenders, 1, 2, 3. One direction, other direction, and pass the pivot. Αυτό είναι πολύ ωραία φάση με τρεις αμυντικούς, μία πλευρά, δεύτερη αλλαγή πλευρά και πέρασμα στο πίβοτ. So from this you can see that using the dribbling can be helpful. You don't need it every time, but if you want to make a decision whether to use it or not, you have to be able to do it with the right and the left hand and everything we were talking about. Άρα από εδώ βλέπουμε ότι τελικά η τρίπλα μπορεί να είναι χρήσιμη, αλλά θα πρέπει να είναι σωστή στη χρήση της. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και τα δύο χέρια, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σαν τακτικό μέσο. And from my point of view, it's very important to teach these individual skills from the beginning. Because if we want to educate our players using the right and the left hand, for throwing with the right and the left hand, it's very difficult. Passing for long distance, right and left, not possible. For short distance, it's okay. But dribbling right and left, this is the easiest technique you can use both hands too. So therefore, it's helpful from the beginning. Άρα βλέπουμε, αν πάρουμε ότι αυτά πρέπει να μαθαίνονται λέει καταρχήν στις μικρές ηλικίες. Αν πάρουμε έναν αθλητή να του διδάξουμε να σουτάρει με τα δύο χέρια, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όπως επίσης, αν μάθουμε σε έναν αθλητή να κάνει μεγάλες πάσεις με τα δύο χέρια, δηλαδή και με το δεξί και με το αριστερό, πάλι είναι δύσκολο. Αντίθετα όμως το να μάθει να τριπλάρει το δεξί και το αριστερό είναι μια σχετικά εύκολη τεχνική που μπορεί να τον αφομοιώσει εύκολα. And it gives the players the option to be the most dangerous player in the game because they go with high speed and ball towards opponent's goal. If I always teach my players passing, 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 and avoid individual actions, then I don't produce individual strength. If I want to be then strong individual players, I have to give them the option, okay, you go. And
this depends on the technique for the individual way with the ball. And this is the dribbling. Λέει, χαρακτηριστικά λέει ότι αν μάθω στους παίκτες μου μόνο να πασάρουν, τότε δεν δημιουργώ ατομικά ικανούς παίκτες, ατομικά δυνατούς παίκτες. Αντίθετα, εμείς πρέπει, δίνοντας τα στοιχεία της τρίπλας, να ενισχύσουμε το ατομικό παιχνίδι για να φτιάξω έναν δυνατό παίκτη σαν άτομο. In Germany, very, very many coaches don't do this. They don't like the dribbling. They always say to the small boys and girls, passing, 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 because they think the game will be much faster. No, this is not correct. So the correct way is that the players must learn both to dribble and to pass. Then they make decision to do this or to that. But if I only teach one, at the end the players will only make a decision for this action, passing, not for dribbling anymore. And just see how the German handball is working. We don't have strong individual players. We work strong as a team, but we don't have strong individual players. Strong individual players, they come from Croatia, for instance. These are strong individual players, very good. And where do they develop their individual skills? On the basketball court, dribbling, feinting, and so on. So this is something which comes together. So from this point of view, try to let the players work with the dribbling. It helps them to develop their individual strength. Ναι, λέει ότι στη Γερμανία πάρα πολλοί προπονητές δεν συμπαθούν αυτό το πράγμα και δεν συμβουλεύουν τους παίκτες να διπλάρουν. Πάνε πολύ στο πασάρισμα γιατί θεωρούν ότι στο παιχνίδι θα γίνει πιο γρήγορο. Αλλά αυτό έχει σαν συνέπεια, λέει, στη Γερμανία να έχουμε πολύ δυνατές ομάδες μεν σαν σύνολο, αλλά όχι δυνατό ατομικά παίκτες. Οι παίκτες μας δεν είναι, λέει, καλοί ατομικά. Από πού έρχονται, λέει, οι καλοί παίκτες με καλά ατομικά χαρακτηριστικά, παράδειγμα από την Κροατία, όπου εκεί δουλεύουν περισσότερο σαν το μπάσκετ, δηλαδή ατομικά χαρακτηριστικά με τρίπλα. Άρα, κατά την άποψή του, θα πρέπει ο αθλητής να έχει και το πασάρισμα αλλά και την τρίπλα, γιατί θα τον κάνει καλύτερο ατομικά. Now, the second is pass and to catch. And this is very basic because this is the way of cooperation between two players, three players. One is passing, the other one is running free, catching again. So we need this in three different situations. The first situation is what the players are doing before they receive the ball. Ναι, λοιπόν, το επόμενο είναι η λαβή και η πάσα. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το βασικό κομμάτι της συνεργασίας μέσα στο παιχνίδι. Το πρώτο που παίρνουμε είναι οι πράξεις και οι θέσεις που έχουμε πριν πάρουμε την μπάλα. Okay. And if we do this, we can this do without changing of the place, and with changing of the place, and we can do this with additional tasks. The more speed we do, the more it's game-like. So, because what we want is our players not to receive the ball while standing, but while moving. If we teach it for the young boys and girls, we start very easy, standing or sitting, then walking, then running, and then with additional tasks. So it's getting step by step more complex. Ναι, αυτό τώρα πώς το διδάσκουμε, έχουμε, χωρίς να αλλάζει η κατάσταση, ή το μέρος, συγγνώμη, κάθονται, σηκώνονται, αλλά είναι στατική. Μπορεί να αλλάζει το χώρος, ενώ περπατάνε, ενώ τρέχουν, ενώ κάνουν άλματα και βεβαίως με πρόσθετες πληροφορίες, ενώ και τα λοιπά, χωρίς μπάλα. Αυτό πρέπει να κάνουμε, να πάμε σταδιακά, βήμα-βήμα, αρχικά χωρίς να ενώ στέκονται, ενώ κάθονται κάτω, μετά ενώ περπατούν, ενώ τρέχουν. Δηλαδή τα παιδιά, τα μικρά πρέπει σταδιακά να τα φτάσουν να μάθουν την πάσα. The second is how to give the ball away, so how to pass it. Or not to receive, and then the variations of passing it away. So we have the one and the both hand pass, we have different directions from frontal, from the right, from the left, we have different distances and different speeds, and we can connect this with different feints. So receiving from one side, passing feint to the other side, and then giving the ball to the other movement. So we have an individual chain of action again. Ναι, τώρα αυτό πώς αναλύεται. Μπορούμε να έχουμε διαφορετικές τεχνικές, πάσα με το ένα χέρι, δύο χέρια, πάνω, κάτω, διαφορετικές κατευθύνσεις, μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, διαφορετικές αποστάσεις, ταχύτητες και όλα αυτά να ενώνονται μαζί. Δηλαδή να
πάρω την μπάλα τη μία πλευρά, να προσποιηθώ την άλλη, να πασάρω στην άλλη, να αρχίσει σιγά σιγά να συνδύεται μία κίνηση. So for this, the coach again needs an idea what is easy, what is more complex. Because the methodical way is from easy to complex, from known to unknown. This is what we want to develop. And to receive a ball from front position and give it back to front position, this is easy. But to receive it from the side and to give it to the other side, still orientated to the goal, this is more complex but more game-like. So, and this is the way you should create your drills. The easy drills for the beginners, the more complex drills for the developed players. Ναι, και τώρα βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα γίνεται και στην προπόνηση. Όπως είναι γνωστό, προχωράμε πάντα από το εύκολο στο δύσκολο, από το γνωστό στο άγνωστο. Παράδειγμα, αν κάνουμε μία πάσα από μπροστά και δεχόμαστε την μπάλα από μπροστά, αυτό είναι το εύκολο. Αν ζητήσουμε το παίχτη να πάρει την μπάλα από το πλάι και να πασάρει στο άλλο πλάι, στην άλλη μεριά, αλλά στην ουσία να κοιτάει μπροστά, αυτό είναι πιο σύνθετο. Θα πρέπει πάντα να προχωράμε ανάλογα με το επίπεδο του παίχτη. What happens after the ball is away? So, after giving the ball away, the players must run free in their own position, in another position, or we give them additional tasks. Because this is what we want them to work, how they should work in the game situation too. Like we said yesterday, go into the defense, pass the ball away, but immediately run free, open the central area again, but this is to run free in another position. If you take rest, if you keep in the situation, it's useless. Το επόμενο είναι τι κάνουμε αφού δώσουμε την μπάλα. Τρέχουμε, απελευθερωνόμαστε, ξεπαρκαριζόμαστε, πηγαίνουμε σε άλλη θέση ή βάζουμε κάποια πρόσθετα, στροφές ή οτιδήποτε. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι ναι, μεν κάνει κάποιος την απειλή, τραβάει τον παίκτη, δίνει την μπάλα, αλλά μετά στην ουσία πρέπει να φύγει, να ανοίξει τον κεντρικό χώρο. Αυτά είναι πράξεις που κάνουμε αφού δώσουμε την μπάλα. So, in a very nice passing drill, you have movements before, you have different ways of passing, and you have movements after giving the ball away. Then it's a very nice drill. Άρα, αν θέλουμε να συνθέσουμε μία άσκηση για το πασάρισμα, έχουμε κινήσεις πριν πάρουμε την μπάλα, κινήσεις του πασαρίσματος, τι πάσα θα κάνω, και βεβαίως κινήσεις αφού δώσω την μπάλα. Έτσι έχουμε φτιάξει μία ωραία άσκηση για πασάρισμα. And you see in this video, this is not children, this is from Far East, but you see how they train. This is Korea, and you see it's very easy, very simple, but what they do is they produce a high number of repetitions, and this is for technique training, very basic. Εδώ βλέπουμε ένα βίντεο, δεν είναι βέβαια μικρά παιδιά, είναι από την Κορέα, την μεγαλύτερη ομάδα. Κάνουν κάτι πολύ απλό, σχετικά εύκολο, αλλά με πολύ μεγάλο αριθμό επαναλήψεων, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό για την εκμάθηση της τεχνικής. So, it's simple, sometimes it's stupid, but you have to do it. So, you have to do it downhand pass, and you have to do it upper hand. And you can imagine that on the left side, they are not only left-handed players. No, they are right-handed players, but they do it with the right hand, and they do it with the left hand. Just to optimize this movement, just to automize this movement. Αυτό που βλέπουμε τελικά μπορεί να είναι και λίγο χαζό, αλλά είναι πολύ χρήσιμο και πρέπει να γίνεται. Εδώ βλέπουμε μία πάσα, ψηλή πάσα πάνω από το κεφάλι και παρατηρούμε ότι μία πλευρά πασάρει με το αριστερό, αλλά δεν είναι όλες αριστερόχειρες, είναι και δεξιόχειρες. Αυτό γίνεται για να καλλιεργήσουμε την πάσα με το άλλο χέρι, αλλά κυρίως να αυτοματοποιήσουμε την πάσα με το άλλο χέρι. And then you do the same to the other side, and repeat, repeat, repeat. And this is like a musician for violin or for So you have to repeat, 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 till you are 100% sure. And if you are sure, then you can move like in this drill, which seems very complex, but it isn't. Because if you see the slow motion, you will see that passing is from always the same guy to the same person. Running away is the same. Again, receive from one to the other and then go. There's no special change in that, but they do it with a very high frequency. And this is perfect.
Ναι, λέει, η επανάληψη του προηγούμενου είναι σαν ένα μουσικό που επαναλαμβάνει το ίδιο κομμάτι ξανά και ξανά μέχρι να φτάσει στην τελειότητα. Αυτό τώρα που κάναμε πριν οδηγεί σε αυτό, το οποίο αν το δούμε γρήγορα φαίνεται δύσκολο, αλλά στην ουσία δεν είναι, γιατί πάντα είναι η συνεργασία με τον ίδιο παίκτη και η ίδια κίνηση. Αλλά γίνεται με πολύ μεγάλη συχνότητα, με πολύ μεγάλη ταχύτητα για να οδηγήσει στην τελειοποίηση. And in this again you can see, first of all, how important perception is, observation, not to crash into another teammate. Receive the ball, observe, see the man or the lady who is free on the other side, and then run again. And you see how time pressure is created in those drills. Because you don't do it slow, you do it with maximum speed. Εδώ βλέπουμε τώρα πώς μπαίνει και ο παράγοντας της παρατήρησης και της αντίληψης. Θα πρέπει πάντα να βλέπουν ποιος είναι ο ελεύθερος που θα πάρει την μπάλα. Θα πρέπει να αποφύγουν τον άλλον που τρέχει απέναντί τους και όλα αυτά με την πίεση της ταχύτητας. Εδώ έχουμε μια πολύ σύνθετη άσκηση. But still, these are not game-like movements. Game-like movements in modern handball are more like the boys we see here. These are the movements in passing and catching we need to match. Πάντως και τα προηγούμενα που είδαμε δεν είναι βγαλμένα μέσα από το παιχνίδι, δεν είναι καταστάσεις παιχνιδιού. Ασκήσεις που μοιάζουν με καταστάσεις παιχνιδιού είναι σαν αυτές εδώ και είναι αυτές που χρειαζόμαστε στο σύγχρονο handball. Because this is the way the handball is played today. In the old times when we were young, when I was young, we were moving forward, backward in our position. And running to the place where the defender was just waiting to kill us. No, today we don't do this anymore. We don't go so far away, but we don't go to the defender. We go to the gap on one side, and we go to the gap to the other side, which is more clever, and not go to where the person is just waiting to kill you. Ναι, πλέον δεν χρειαζόμαστε αυτές τις ασκήσεις που κάναμε παλιά, παράδειγμα, πηγαίναμε μπρος-πίσω, μπρος-πίσω συνέχεια. Γιατί κάποτε λέει στην εποχή μου, εμείς πηγαίναμε πάνω στον αμυντικό μας, περίμενε να μας καθαρίσει εκεί πέρα. Τώρα πια δεν πηγαίνουμε τόσο κοντά στον αμυντικό και κυρίως δεν πηγαίνουμε πάνω στον αμυντικό. Πηγαίνουμε στο κενό που υπάρχει. Πηγαίνουμε από τη μια πλευρά, πηγαίνουμε από την άλλη πλευρά. Είναι λέει πολύ πιο έξυπνο. But first of all, from this you can see how important coordination is. Because the construction we have here is good for running forward. Very many of the young persons, they have problems in running backward. But what they do is sideward moving to one gap and to the other gap. This is not in our construction plan here. Ναι, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια σύνθετη άσκηση όσον αφορά την επιδεξιότητα και τον συντονισμό. Γιατί το πόδι μας είναι σχεδιασμένο για να πηγαίνει μπροστά. Άλλωστε πάρα πολλά παιδιά έχουν πρόβλημα στο τρέξιμο προς τα πίσω. Εδώ τώρα βλέπουμε όμως είναι πλάγιες κινήσεις, πλάγιο τρέξιμο. Το οποίο απαιτεί παραπάνω κίνηση. So, second is, what they need to have is orientation towards the goal. They don't orientate to where the ball is coming from or where they give the ball to. They receive the ball from one side and they give it to the side. But the orientation is still towards the goal. Ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι ο προσανατολισμός. Πάντα πρέπει να έχουν προσανατολισμό προς την εστία. Μπορεί να δέχονται την μπάλα από το πλάι και να την πασάρουν στο πλάι, αλλά δεν κοιτάνε προς την μεριά που θα πασάρουν. Πάντα προς τον ανατολισμό τους είναι σταθερά προς την εστία. As you can see here, they are not perfect, because their body is orientated towards the goal, but the eyes are still where the ball is coming from and where the ball is going to. They should do this with eyes to the front, receiving the ball from here and giving the ball away without observation to the position he is giving the ball to, but observation towards the goal. Then it would be perfect. Εδώ βέβαια βλέπουμε ότι δεν είναι απόλυτα σωστό αυτό που κάνουν, γιατί ναι, μεν το σώμα τους έχει μια κατεύθυνση προς την εστία, αλλά τα μάτια τους είναι σταθερά προς το πού, από πού παίρνουν και πού δίνουν την μπάλα. Θεωρητικά θα έπρεπε, ανεξάρτητα με το πού δέχονται την μπάλα, να κοιτάνε σταθερά μπροστά. Τότε θα ήταν το τέλειο. So, and this is a combination of attack movements, basic attack movements, and passing and catching in these movements. Και αυτό είναι μια συνδυασμό στην ουσία συντονισμού κινήσεων αλλά και τεχνικής αυτός. Πού θα πασάρουν, πού θα πάρουν. And agility too, yes. Okay. Now, the third one is the throwing technique. And for the throwing, we have two
very important points you have to take care for. First of all, when throwing, the elbow must be on shoulder level, a little bit higher, if possible. Second is, the wrist must be behind the elbow. And if we do this, see it in the picture, then we have a nice throwing movement. Ναι, στη ρήψη πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δύο σημαντικά σημεία. Πρώτο είναι ότι ο αγώνας θα πρέπει να είναι στο ύψος του ώμου και πάνω από το ύψος του ώμου. Και το δεύτερο είναι ότι στο κατέβασμα γενικά θα πρέπει η κίνηση του καρπού να είναι πίσω πάντα από τον αγώνα. Να ξεκινάει πίσω από τον αγώνα. If the wrist is behind the elbow, then it's flowing. If the wrist is in front of the elbow, it's only pushing. This is the difference between push and throw. Αν χαρακτηριστικά λέει ότι ο καρπός είναι πίσω από το ύψος του αγώνα και κάνει τη ρήψη, τότε έχουμε ρήψη. Αν ο καρπός είναι μπροστά από το ύψος του αγώνα, τότε έχουμε ένα σπρώξιμο. Και αυτή είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στη ρήψη και στο σπρώξιμο. If the elbow is below the shoulder, you cannot bring your wrist behind the elbow. It's not possible. Only if the elbow is up, you can bring the wrist behind. Then it's working. So these two main points to make the decision whether you can throw or not. Αν είναι το χέρι μας πολύ χαμηλά κάτω από το στο ώμο, αγώνα, συγγνώμη, κάτω στο ώμο, τότε στην ουσία δεν μπορούμε να τραβήξουμε πίσω τον καρπό. Άρα στην ουσία δεν έχουμε κανονική ρήψη. Αυτά είναι δύο-τρία βασικά σημεία που θα μας οδηγήσουν να κάνουμε μια σωστή τεχνική για να έχουμε μια σωστή ρήψη. So, the idea in handball is to make a strong shot to the down corner. This is what we want. So, we can do this if we have the ball here and accelerate it to the down corner. If we have the ball here and the hand is beneath the ball and we push it only, first of all, it will go up. Second is, we have only a short phase to accelerate the ball. From here to here, it's a long phase to accelerate the ball. So this depends the direction of the ball and the power of the throwing. Η βασική ιδέα για το hardball είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μια δυνατή ρήψη από πάνω προς τα κάτω. Αν το χέρι μας είναι χαμηλά, τότε και σπρώχνουμε την μπάλα, καταρχήν δεν μπορούμε να στείλουμε την μπάλα, αλλά χάνουμε το σημείο του στόχευσης και κυρίως έχουμε μικρή φάση επιτάχυνσης. Από εδώ η μπάλα δεν έχει μεγάλη ευκαιρία για να επιταχυνθεί, ενώ αν ανοίξουμε το χέρι έχουμε μεγάλη φάση επιτάχυνσης της μπάλας. So, for the throwing movement, we have different variations. First of all, we have the variations that we want to use different numbers of steps. The less steps we need to make a throw, the better it is, because this keeps more distance to the defense, and this is a quick throw, whereas more steps give the defense more time to react for a block or for giving pressure to the attacker. Επίσης, μια παραλλαγή είναι ο αριθμός των βημάτων, ένα, δύο ή τρία. Είναι κατανοητό ότι όσο λιγότερα βήματα κάνει με την μπάλα κάποιος αθλητής, τόσο πιο καλό είναι. Γιατί έχει μεγαλύτερη απόσταση από την άμυνα και επίσης δεν δίνει το χρόνο στον αμυντικό να κάνει σωστά τη δουλειά του. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει ένα, δύο, τρία βήματα, δίνει περισσότερες ευκαιρίες στον αμυντικό να παίξει επάνω. Second is that we have the different movements, straight or to one gap to the other gap for the shooting. Το επόμενο είναι οι διαφορετικές κατευθύνσεις που πηγαίνουν για το shoot, αν θα πάμε ευθεία ή αν θα πάμε περιφερειακά στα κενά. We have to shoot after taking out the ball from dribbling, right hand dribbling shooting, left hand dribbling shooting, and we have to shoot after receiving the pass from the right side, which is easier for the right-handed player, from the left side, which is more difficult for the right-handed player. Επίσης, έχουμε τις ρίψεις που γίνονται μετά από τρίπλα, είτε με το δεξί χέρι είτε με το αριστερό, όπως επίσης και ρίψεις που γίνονται αφού πάρουμε την πάσα, από μία πάσα, είτε από τη δεξιά πλευρά είτε από την αριστερή. Η μία είναι πιο βολική, η άλλη είναι λιγότερο βολική. And we have to do it with the different variations, especially when we go to the wing position. Then shooting is different from the backward position. And last but not least, we have to do it in shooting to the different corners of the goal. Because very many guys, they love one corner, top corner, high or left, and long corner, so, and they score, and they shoot, and they miss, and they do again, and they repeat, and they repeat, and they repeat.
So if they do this training in the match, under stress, under pressure, they will always shoot to this corner. They will not be able to write anything else. So if the opponent's coach or goalkeeper is very clever, they find out, they pick up the ball, no chance for the attacker anymore. Επίσης έχει διαφοροποιήσει στο χέρι, αν θα είναι ψηλά, χαμηλά κλπ. Όπως επίσης και στην γωνία της ρήψης. Πάρα πολλοί αθλητές λέει έχουν την τάση να σουτάρουν σε μία γωνία. Σουτάρουν, χάνουν, βάζουν, δεν έχει σημασία, δεν αλλάζουν. Αν αυτό το κάνουν στην προπόνηση, δεν επιλέγουν διαφορετικές γωνίες, τότε στον αγώνα κάτω από την πίεση στην ουσία θα σουτάρουν πάλι στη γωνία που προτιμούν. Και αυτό μετά είναι εύκολο να προβλεφθεί από τον αντίπαλο, τον τερματοφύλακα, από τον προπονητή. So, the basic throwing movement is step shot movement.